χάλια της βόλτας της Κυριακής ήταν η επιστροφή που είδαμε το θανατηφόρο ατύχημα στο ύψος του Φόδελε. Πραγματικά κάτι τέτοια γεγονότα είναι που σε κάνουν να νιώθεις έτσι κάπως διαφορετικά. Παράξενε. Εντάξει, και στο Φόδελε δυστυχώς. Τέλος πάντων, για πες μας λίγο τα σχέδιά σου και τα σχέδια του Greek Renault Club για την Κρήτη. Να μας πούν τα παιδιά από την Αθήνα, να μας πεις μετά και εσύ την άποψή σου και τη σκέψη σου. Εμείς γενικά μήνα με το μήνα κάνουμε ανάπτυξη στο club, είτε σε εκδηλώσεις είτε σε συναντήσεις. Η σελίδα μας αριθμεί περίπου 7.000 μοναδικές επισκέψεις ανά μήνα. Και από ό,τι βλέπουμε η παρέα μας μεγαλώνει συνεχώς. Από εκεί και πέρα με τη βοήθεια όλων των μελών, γιατί ναι μεν υπάρχει μια διοικητική ομάδα 6-7 ανθρώπων, όμως χωρίς τη βοήθεια των έχετε μελών... Έχετε χωρίσει αρμοδιότητες. Ναι, υπάρχουν κατανομές στο φόρουμ, όπως και σε κάθε κοινότητα γενικώς. Υπάρχει ο πρόεδρος, υπάρχουν η διαχειριστική ομάδα, υπάρχουν υποστηρικτικές ομάδες. Όλοι αυτοί προσφέρουν έργο στο κλαμπ. Προσφέρουν ουσιαστικά τον ελεύθερο χρόνο τους για το κλαμπ. Από εκεί και πέρα όλα τα παιδιά, όλα τα μέλη βοηθούν. Και χωρίς τη βοήθειά τους δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Μάλιστα. Και για εδώ, για την Κρήτη. Η Κρήτη είναι ένα κομμάτι, όπως είπαμε, καινούριο. Ναι. Εμείς καλούμε όλα τα παιδιά από την Κρήτη να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή. Και τον Νίκο, αλλά και τα ήδη μέλη που υπάρχουν. Και να φτιάξουν μια όμορφη παρέα, όπως είναι και στα υπόλοιπα τμήματά μας. Με συναντήσεις, εκδρομές και ωραίες εκδηλώσεις. Πάρε την πάσα, Νίκο. Λοιπόν, παίρνω την πάσα και τρέχω. Λοιπόν, σκοπός είναι τέλος πάντων να κάνουμε τουλάχιστον μία μεγάλη συνάντηση σε 40 μέρες μαζί με κάποιο μικρό τουρινγκ και παράλληλα να κάνουμε κάποια πιο μικρή, ας πούμε, ανεπίσημη, ας το πούμε. Που συνήθως αυτό βοηθάει τα μέλη τα οποία είναι στο Ηράκλειο πιο πολύ. Εντάξει, τώρα να φύγει ο άλλος με την Ιεράπετρα να έχει να πιει ένα καφέ για μια ώρα μόνο και να πίνει λίγο δύσκολο. Έτσι. Αν μπορεί, καλό βέβαια είναι, αλλά επειδή είπαμε οι αποστάσεις είναι μεγάλες από τη μια άκρη στην άλλη. Δεν μπορεί να τη βρει. Γιατί όμως να μην κάνετε εσείς μια βόλτα στην Ιεράπετρα που έχουν μια ιδιαίτερα δραστηρία πίστα εκεί πέρα. Κάνουμε βόλτες προς τα εκεί, δεν είναι ότι δεν κάνουμε. Δηλαδή και σαν ένα επίσημο κομμάτι που ήμασταν, είχαμε βρεθεί και στην Ιεράπετρα έχουμε βρεθεί. Νομίζω ήταν η πρώτη επίσημη συνάντηση πριν οργανωθεί επίσημα όμως το κομμάτι της Κρήτης. Γιατί το είχαμε οργανώσει λίγο εμείς πριν ακόμα το οργανώσει το πάνω κομμάτι των ανθρώπων. Βέβαια. Έτσι. Δηλαδή τέλος πάντων να έχουμε μια συνάντηση τουλάχιστον 40 μέρες, να κάνουμε ένα touring μικρό, όσο περισσότερα μέλη μπορούμε. Και από εκεί πέρα τις μικρές ανεπίσημες. Τώρα θέλουμε στήριξη από όλους, γιατί όπως είπαμε είναι μεγάλες αποστάσεις. Και δεν μπορούμε να κάνουμε ένα κομμάτι στα Χανιά τώρα, και ένα Ηράκλειο. Να σου πω τώρα κάτι. Για κάποιον όμως που έχει ζήσει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, π.χ. για παράδειγμα στην Αθήνα, για εμένα ας πούμε, που έχω ζήσει και στην Αθήνα, δεν μου φαίνονται εξαιρετικά μεγάλες οι αποστάσεις εδώ στην Κρήτη. Εξαιρετικά δύσκολος ο δρόμος, ναι. Εξαιρετικά μεγάλες οι αποστάσεις. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Δηλαδή για κάποιον ας πούμε, που σηκώνεται από τα βόρεια προάστια και πάει βόλτα για καφέ στη Βούλα. Ναι, κοίταξε, εμείς έχουμε συνηθίσει όμως να σηκωνόμαστε από εδώ και σε 10 λεπτά να είμαστε στη δουλειά μας, σε άλλα 10 λεπτά εντάξει, να είμαστε στο σπίτι μας. Εντάξει, αλλά αυτή η ανυπομονησία όμως πρέπει κάποια στιγμή να μετατραπεί σε υπομονή για να έχουμε... Εγώ συμφωνώ μαζί σου, γιατί και εγώ το έχω ζήσει. Και βέβαια το αστείο βέβαια της όλης ιστορίας, για να πετάξω με αφορμή αυτό και την εμπειχτή μου, είναι ότι εδώ αυτό που βλέπω στην Κρήτη και στο Ηράκλειο συγκεκριμένα, βλέπω να δημιουργείται κυκλοφοριακό χάος από το πουθενά. Στο πουθενά και δίχως λόγο και αιτία. Αυτό σημαίνει ότι όταν είναι ο καιρός μια χαρά και αρχίζει και βρέχει, το έχει παρατηρήσει κάποιες φορές. Καλά, αυτό ξεφεύγει. Εκεί τρελαίνει το κόσμος. Είναι σαν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ξεχνάνε πανικός. Ξεχνάνε καταρχήν κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ξεχνάνε. Και αυτό συμβαίνει μόνο εδώ. Το έχω δει μόνο εδώ στο Ηράκλειο αυτό. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Ναι.